Πάμε να συνδεθούμε με τη Γενέβη, με τον καθηγητή γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Ακούσατε τα νούμερα, τα ξέρετε τα νούμερα, ξέρετε την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν θεωρείτε ότι έχει πλέον χαθεί ο έλεγχος. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει χαθεί ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα περιθώριο, εάν οι συμπεριφορές, η συμμόρφωση να είναι καλή, τότε να μπορέσει να αναχαιτιστεί αυτή η κατάσταση. Ευτυχώς και ίσως και λόγω καιρού, ίσως και άλλων συνθηκών, η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 2-3 εβδομάδες σε αυτό το κύμα της αύξησης σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Βλέπουμε μπροστά μας τι μπορεί να δούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και για την πολιτεία αλλά και για τους πολίτες. Να συνειδητοποιήσω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει όσο περισσότερο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να δούμε μία μείωση χωρίς να δούμε lockdown. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να το κάνουμε χωρίς lockdown. Ναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατό. Και είναι σκόπιμο όμως, κύριε καθηγητά. Τι θέλω να πω. Λένε πολλοί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι εάν δεν υπάρξουν κάποια δραστικά μέτρα για να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία τώρα που ξεκινάει για την Ελλάδα το δεύτερο κύμα. Ας πούμε, έχουμε δει χώρες, και η Ελβετία νομίζω είναι μία από αυτές, αν κάνω λάθος διορθώστε με, που μέσα σε μια εβδομάδα, εκεί που έσπασε το τετραψήφιο, ξαφνικά το τετραψήφιο έγινε πενταψήφιο. Και από τα 1.200 πήγαμε στα 13.000 κρούσματα. Οπότε έχει νόημα να κάνει η κυβέρνηση και οι ειδικοί διάφορα ζιγ-ζαγ αντί για μια ευθεία απόφαση που θα ρίξει το ρυθμό μετάδοσης της πανδημίας. Κοιτάξτε, το ζιγ-ζαγ δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση. Όσο καλά και να τα μέτρα, όσο καλό και να είναι αυτός που κάνει το ζιγ-ζαγ. Ναι. Η θέση μου όσον αφορά τα μέτρα, ότι τα μέτρα πρέπει να είναι βαριά, σταθερά, και να βλέπουν την εικόνα μετά από μέρες, όχι να βλέπουν την εικόνα την τωρινή. Δηλαδή τα μέτρα θα πρέπει να συμβατά όχι με 1.500 κρούσματα, αλλά να συμβατά με 3-4.000 κρούσματα. Ναι. Αυτό δηλαδή που σκεφτόμαστε ότι μπορεί να δούμε στο μέλλον, γιατί το αποτέλεσμα των μέτρων θα έρθει ό,τι μολύνσεις έχουν γίνει, τις οποίες θα τις δούμε σε 10 μέρες, ναι, έχουν γίνει ήδη. Άρα τα μέτρα θα αρχίσουν να δρουν, ας πούμε, από Παρασκευή, από Σάββατο Κύριακο, από Δευτέρα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούμε ότι αυτές οι μολύνσεις έχουν γίνει ήδη μέχρι τότε, ναι, που θα ξεκινήσουν τα μέτρα για να επιβραδυνθεί η κατάσταση. Επομένως, εάν τα μέτρα αυτά είναι τέτοια που δεν μιλάνε απλώς για το 1.500, αλλά μιλάνε για το 2-3.000, ναι, ως δυνητικό αριθμό, τότε βεβαίως είναι καλά. Δηλαδή αυτό που άκουσα σήμερα, να επεκταθεί η χρήση της μάσκας σε όλες τις περιοχές, δηλαδή τουλάχιστον στις κίτρινες. Να απαγορευτεί η μετακίνηση μεταξύ νομών, που ουσιαστικά μπλοκάρει τη μετακίνηση από νομούς που είναι, ξέρω εγώ, κόκκινοι σε νομούς που είναι πράσινοι. Όπως την πάτησαν οι Σέρες που πήγανε Θεσσαλονική Νέα να διασκεδάσουν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Και θα το δείτε πολύ συχνά αυτό, διότι το πρόβλημα είναι ότι μια περιοχή που είναι καλή, δίπλα σε μια περιοχή που δεν είναι καλή, θα υπάρχει αυτή η κίνηση. Ναι. Υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα. Είδατε πόσο γρήγορα ανέβηκε η Θεσσαλονίκη. Εκεί που ο κ. Τσιόδρας την έλεγε ως παράδειγμα αναστροφής του κύματος, ξαναήρθε πάλι και είναι τώρα χειρότερα και από την Αθήνα. Είδατε πόσο γρήγορα ανέβηκαν οι Σέρες, ακριβώς επειδή η Θεσσαλονίκη κρίθηκε ως μια περιοχή που είναι σε ρίσκο. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα μέτρα πρέπει να είναι βαριά. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η οικονομία της Ελλάδας και με τα δεδομένα που έχουμε, έχουμε ακόμα την ευκαιρία να το προσπαθήσουμε χωρίς lockdown. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε το lockdown από την ατζέντα. Ναι. Θεωρώ ότι να το βγάλουμε δεν είναι λάθος, γιατί δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι επικοινωνιακός τρόπος επικοινωνία, ας πούμε, μετάδοση πληροφορίας. Αλλά στην ουσία το lockdown πάντα είναι στην ατζέντα. Άμα τα πράγματα είναι τραγικά, ναι, πρέπει να κάνουμε lockdown. Και ανάλογα φυσικά με τις συνθήκες. Πάντως καταλαβαίνω καλά από την ως τώρα κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτή τη φορά, σε αυτή τη συγκυρία, η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια, να το πω έτσι, να περιμένει 10 μέρες για να δει αν οι αποφάσεις που παίρνει δουλεύουν, έτσι. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη περίοδος, διότι η Ελλάδα στην πρώτη φάση έκανε το lockdown νωρίς. Mm-hmm. Και το έκανε γιατί δεν είχαμε καμία γνώση της κατάστασης και η μόνη ασφάλεια για την Ελλάδα και σωστή ήταν η απόφαση, ήταν το lockdown και μάλιστα γρήγορα. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπάρχουν μέτρα ισορροπίας. Για παράδειγμα η Γερμανία, η οποία πήρε μέτρα να κλείσει μπαρ και εστιατόρια. Άμα δείτε τα επιδημιολογικά της χαρακτηριστικά, είναι πιο καλά της Ελλάδας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι
παίρνει μέτρα προληπτικά. Mm-hmm. Παίρνει δηλαδή πιο βαριά μέτρα, παρόλο που δεν τα χρειάζεται με τα επιδημιολογικά της κρατικά, όσο η Ελλάδα για παράδειγμα. Τα παίρνει όμως. Γιατί? Διότι θέλει να κρατήσει έστω και ένα κομμάτι της οικονομίας ζωντανό, χωρίς να κάνει το ολικό lockdown, αλλά να το κάνει προληπτικά, να μην το κάνει επειδή αυξήθηκαν τα κρούσματα. Έχετε υπόψη σας μερικά τέτοια βαριά μέτρα που λέτε, τα οποία θα μπορούσαν κατά τη γνώμη σας να αποδώσουν? Εντάξει, εάν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για παράδειγμα μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά το μεσάνυχτα, όπως είναι τώρα, mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στις πορτοκαλί και τις κόκκινες περιοχές, mm-hmm. είναι ένα βαρύ μέτρο. Δεν είναι ελαφρύ μέτρο. Mm-hmm. Η εστίαση υπάρχει πέρα... λόγος να κλείνει πριν τα μεσάνυχτα, κατά τη γνώμη σας, στις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές? Δεν νομίζω ότι η εστίαση πρέπει να κλείνει πριν μεταφέρονται τα ωράρια. Mm-hmm. Εάν η εστίαση έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να είναι ανοιχτή συντεταγμένα, δηλαδή με σωστές αποστάσεις, σωστή είσοδο και έξοδο, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, με μάσκες, να μπαίνεις με μάσκα, να βγαίνεις με μάσκα και κατά προτίμηση, όπως είπε ο κ. Στέλνος, να βγάζεις τη μάσκα μόνο όταν τρως, ναι. να μην έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να την έχεις τη μάσκα όλη την ώρα, ενώ δεν είναι το φαγητό μπροστά σου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι τόσο σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, ή την κλείνεις, ή την κρατάς έτσι, την κλείνεις εντελώς. Το να την πάρεις μια ώρα νωρίτερα, δεν νομίζω ότι στην ουσία αλλάζει. Ναι. Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, διότι η εστίαση θα υπάρχει. Εάν κλείνει στις 11 θα πάει άλλος μια ώρα νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει πραγματικά την κινητικότητα των πολιτών. Η απαγόρευση κυκλοφορίας όμως, σας ρωτάω ειδικά γιατί υποτίθεται, όπως μας λέγανε, ότι τουλάχιστον με βάση αυτά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού έχει να κάνει με τις συγκεντρώσεις νέων σε πλατείες αφού κλείνουν τα μαγαζιά της εστίασης. Νομίζω ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας εκπληρεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Ότι προσπαθεί να σταματήσει αυτή τη μετάδοση, αυτές τις κοινωνικές mm-hmm. εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται τελώς ασύντακτα. Δηλαδή, κόσμος μαζεύεται χωρίς μάσκες σε ένα mm-hmm. χώρο που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό, αρκεί να συνεχιστεί όμως και να μην υπάρχουν παρατράγουδα ή κρυφά μπαρ τα οποία ανοίγουν και πηγαίνει κόσμο, πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να τα αποκλείσουμε όλα. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν και παραβάτες και τέτοια πάρτι. Ναι. Κύριε Δερμή, ούτως ή άλλως πάντα σε όλες τις κοινωνίες, όλοι οι νόμοι και όλα τα μέτρα έχουν ένα ποσοστό εφαρμογής στο 100%. Ένα σύνολο ανθρώπων δεν εφαρμόζει πάντα, έτσι. Δεν περιμένουμε 100%, αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει με 50%. Mm-hmm. Θέλει μια σοβαρή συμμετοχή για να μπορέσει να πετύχει. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα πολύ λεπτό σημείο αυτή τη στιγμή. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, διότι αφήσαμε λίγο τα πράγματα να τρέξουν. Νομίζω ότι παρασυρθήκαμε από το γεγονός ότι και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν παίρναν βαριά μέτρα. Ναι. Παίρνανε πιο ελαφριά από ό,τι παίρναμε εμείς. Mm-hmm. Πιστεύαμε ίσως ότι αυτό θα πετύχει. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι δεν το πίστευαν. Τελικά δεν δούλεψαν τα μέτρα. Αυτά δεν σταθεροποίησαν την κατάσταση και η Ελλάδα μπαίνει σιγά σιγά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε καιρό ο οποίος θα μας πρόξει πιο πολύ στους εσωτερικούς χώρους, το οποίο σημαίνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης. Επομένως, αυτό που θα έλεγα είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε 2 εβδομάδες με βαριά μέτρα, αλλά τώρα, όχι σε 2 μέρες, συνεδριάζει η Επιτροπή σήμερα, κάνουμε συνάντηση αύριο και το ξανασυζητάμε αύριο. Ή τα παίρνουμε τώρα, δηλαδή κάθε μέρα, ξέρετε, είναι ένας παράγοντας στην εκθετική αύξηση. Mm-hmm. Δηλαδή, τα μέτρα που αν είναι να πάρθουν καινούργια μέτρα από την κυβέρνηση, θα πάρθουν αύριο το πρωί. Ναι. Εάν πάρθουν από Δευτέρα, ναι. Χάσαμε πολύ μεγάλο ποσοστό της αποκοπής του κύματος που μπορούμε να κάνουμε. Και πού μπορεί να φτάσουν τα ημερήσια κρούσματα, κατά την εκτίμησή σας, αν το χάσουμε το τρένο, αν τα μέτρα πάνε από Δευτέρα? Ξέρετε, μπορεί να πάνε σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Βλέπετε. Θα σας πω πολύ απλά. Το Βέλγιο είναι σε πενταψήφιο, όπως είπα, το αριθμό. Ναι. Πολύ γρήγορα, σχεδόν κάθετη αύξηση στον χρόνο, αν δείτε, σε πολύ λίγες μέρες. Η Ελβετία έχει πάει σε 2 εβδομάδες από 500 σε 8.000, που ανακοινώθηκαν 8.600 σήμερα. Ναι. Είναι τεράστιες οι αυξήσεις. Επομένως, δεν αποκλείεται να τα δούμε αυτά τους αριθμούς. Ελπίζω να μην τα δούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αλλού. Επομένως, και μόνο ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, θα πρέπει να πάρουμε τα πραγματικά σενάρια τα οποία συνεβαίνουν γύρω μας mm-hmm. και όχι να εφησυχαζόμαστε ότι μπορεί εμείς να έχουμε ένα καλύτερο σενάριο. Μακάρι να έχουμε το καλύτερο σενάριο με τα τωρινά μέτρα έτσι όπως είναι, αλλά μπορεί και να μην το έχουμε. Και μπορεί τα μέτρα που μπήκαν τώρα, σας είπα, δεν θα πιάσουν γρήγορα.
θα έχουμε ακόμα τουλάχιστον μια εβδομάδα αυξήσεις μέχρι να αρχίσει η κάμψη. Επομένως, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να δούμε σταθεροποίηση και μείωση από τα καινούργια μέτρα. Αυτά που ήδη έχουν μπει και ελπίζω να μπουν και άλλα να το κάνουν πιο δυνατά. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το lockdown είναι μονόδρομος. Κύριε καθηγητά, αν και εσείς τα έχετε πει και ξαναπεί, εγώ θέλω να σας ξαναρωτήσω. Χθες βράδυ κάναμε την ίδια κουβέντα με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, ο οποίος χωρίς περιστροφές, και το σημειώνω γιατί πολλοί συνάδελφοί σας μπερδεύουν τη γλώσσα τους όταν μιλάμε για την Εκκλησία, χωρίς περιστροφές χαρακτήρισε εικόνες ντροπής, τις εικόνες έξω από τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη και τους κληρικούς που δεν φορούσαν μάσκα. Και πέταξε το γάντι, να το πω έτσι, στην Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, λέγοντας ότι πρέπει να βγει και να πάρει ξεκάθαρη θέση τι γίνεται με τις εκκλησίες, τι γίνεται με τη Θεία Κοινωνία, με το προσκύνημα των εικόνων στους ναούς κλπ. Πόσο ανησυχητικό είναι ότι έχει μείνει εκτός κάδρου μέτρων όλο το κομμάτι που αφορά στην Εκκλησία, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω πάλι σε συζητήσεις τις οποίες έχω κάνει πάρα πολλές φορές και έχω εκφράσει πολύ ανοιχτά την άποψή μου για το θέμα, σε βαθμό που, εντάξει, είναι, νομίζω ότι οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ άσχημες όταν έγινε αυτό. Είναι απαράδεκτο. Δεν νομίζω ότι... Είναι απαράδεκτο σε πολλά επίπεδα. Είναι απαράδεκτο ότι, πρώτον, ακόμα και οι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν, τους οποίους έχει δεχτεί η ίδια Εκκλησία, δεν τους ακολουθεί. Δεν δέχομαι εγώ ότι μητροπολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο προάβλιο της Εκκλησίας είναι μέρος της διαδικασίας και επομένως να φοράνε μάσκα, όπως έγινε, όπως είδαμε χθες στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες δεν τις έχουν αγγίξει καθόλου, σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο η Θεία Κοινωνία, είναι πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκεί είναι θέμα μιας επιλογής, την οποία δεν μπορεί φυσικά κανένας από εμάς να την πάρει. Πρέπει να την πάρει κεντρικά οι αρμόδιοι που είναι υπεύθυνοι για την υγεία των πολιτών. Και αυτοί είναι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και την ευθύνη της δράσεως του οποιοδήποτε φορέα μέσα στην κοινωνία και των συνεπειών που έχουν αυτές οι δράσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς μιλάμε ως επιστήμονες, δεν μιλάμε ως πιστοί, διότι η πίστη για τον καθένα μας είναι εντελώς διαφορετική. Βέβαια. Και διαλέγουμε να πούμε κάτι το οποίο έχει καθαρά επιστημονική διάσταση, ειδικά για την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας φορέας, κανένας χώρος, καμιά δραστηριότητα σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση που θα πρέπει να προστατεύεται για οποιοδήποτε λόγο. Αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα κρίσιμα και πρέπει όλοι να βρεθούμε μπροστά στις ευθύνες μας, ο καθένας από μόνος του. Από εκεί πέρα, το τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να λειτουργήσουν οι αρμόδιοι, αυτό είναι θέμα δικό τους και είναι δικές τους επιλογές και η ευθύνη. Κύριε Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ.